μια απόδειξη αυτής της προσπάθειας είναι και η δράση μας μέσα από την Διαμεσογειακή Επιτροπή. Και η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο φίλος και αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης να μπει μπροστά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη δημιουργία μιας νέας στρατηγικής στην μακροπεριφέρεια της Μεσογείου. Ποια είναι η μακροπεριφέρεια της Μεσογείου? Είναι όλες οι περιοχές που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Είτε ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη, είτε όχι. Και τι κάνουμε εμείς μέσω αυτής της πρωτοβουλίας που για πολλούς ίσως, αλλά λανθασμένα κατά την άποψή μου, είναι θεωρητικό και πολύ αόριστο. Δεν είναι καθόλου. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε και να συντονίσουμε όλους τους φορείς από την Ευρώπη και την Ελλάδα, ώστε να τεθούμε επικεφαλής. Και έχει τη σημειολογία του κι αυτό, ως Δυτική Ελλάδα, ως πάτρα μια καλή ώρα που είμαστε και ως πύλη της Ευρώπης, όπως συνηθίζουμε να λέμε και είμαστε, για τη δημιουργία ενός μόνιμου οργάνου διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων. Ξέρουμε, εδώ και πολλά χρόνια, ότι οι περιοχές που βρέχονται από τη Μεσόγειο αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Τι πάμε να κάνουμε, τι σημαίνει το σύγχρονο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό lobbying, το να βρεις προβλήματα και προκλήσεις που σε ενώνουν με κάποιους οι οποίοι φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση με σένα. Ένα παράδειγμα είναι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της. Ξέρουμε πως έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινές προσδοκίες. Γιατί η Μεσόγειος είναι από τους πιο αρχαίους χρόνους, υπήρξε από τους πιο αρχαίους χρόνους μια θάλασσα μεταφοράς εμπορευμάτων, ιδεών και ανθρώπων. Και είμαστε βέβαιοι πως μέσα από τη δημιουργία αυτής της μακροπεριφέρειας, που είναι όργανο, είναι στρατηγική, είναι χώρος ανταλλαγής απόψεων, τα θετικά αποτελέσματα θα είναι πολλά και για τον τόπο μας, αλλά και για τη χώρα μας. Κυρίως όμως, είμαι βέβαιος ότι αν αποτελέσουμε κεντρικό μοχλό αυτής της προσπάθειας, η Δυτική Ελλάδα θα τεθεί για μία ακόμη φορά και για καλό, και για εθνικό λόγο καλό, στο επίκεντρο της προσοχής και της συνεργασίας για πολλές άλλες περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη. Προς αυτή την κατεύθυνση, η συνεργασία μας με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας έχει πολύ μεγάλη, κομβική, θα έλεγα, σημασία. Και η συμμετοχή του Υφυπουργού κ. Καθανιώτη σε αυτή την προσπάθεια έχει ιδιαίτερη αξία για μας, προκειμένου η δική μας προσπάθεια να μετατραπεί σε μια εθνική προσπάθεια. Για περισσότερο από 10 χρόνια, η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR υποστηρίζει τη δημιουργία μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη Μεσόγειο. Είδατε, δεν είναι δικιά μας ανακάλυψη, δεν είναι δικό μας κτήμα. Είναι μια συλλογική απόφαση που ενώνει τις περιφέρειες της Ευρώπης. Νομίζουμε λοιπόν πως ήρθε η ώρα αυτό να γίνει πράξη, θα είναι προς το συμφέρον της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκινάει από εδώ και πρέπει να γίνει μέρος μιας εθνικής στρατηγικής.